Λοιπόν, για να δώσω και μερικές απαντήσεις σε αυτά που μπαίνουμε στο YouTube, γράφει ο Ηλίας 144.000 ότι έχει μπερδευτεί για την σειρά των γεγονότων, ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Τα γεγονότα όταν θα αρχίσουν να τρέχουν, δεν θα έρθει κάποιος με τη σειρά ή ο άλλος ή ο παράλλος. Όλοι θα είναι εδώ και τα γεγονότα θα τρέχουν. Διότι ο πολέμαρχος θα πολεμάει για συγκεκριμένον βασιλιά. Το πότε όμως θα τελειώσουν όλα και θα εγκαθιδρυθεί αυτή η βασιλεία που ο Θεός μας λέει, Αποκάλυψη, ξέρω εγώ και τα άλλα τα βιβλία, ότι θέλει να γίνει πάνω στη γη, τότε αγαπητοί φίλοι θα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουν τελειώσει οι πόλεμοι, θα πρέπει να χωρίσει η ήρα το σιτάρι για να ζήσει ο λύκος με τα μη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει, εφόσον γίνει, κοντός του θαλμός, αλληλούια. Όποιος θέλει δέχεται, δεν δέχεται, το καταλαβαίνει, περιμένει να το δει κτλ. Να πάω σε άλλον φίλο, πώς μου τον είπατε, Ελλάς Ισχύρ, λέει κάτι, γράφει μέσα, ότι ο πολέμαρχος υποτιμάται που τον παρουσιάζουμε έτσι κτλ. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ρε δερβίσιντες όλοι, εσείς που είστε μαζεμένοι και είμαι στο YouTube, ξέρετε γιατί είστε εκεί. Γιατί εγώ το στήσα και μπαίνετε και γουστάρετε. Ξέρετε από πού ξέρετε για τον πολέμαρχο. Το ξέρετε και από πριν. Επειδή το παγώ. Αν κάποιος ξέρει κάτι, έστω ότι εγώ είμαι τρελός και λέω χαζομάρες. Ότι υπάρχει ένα σπαθί και λέω χαζά και ότι θα πήγαινε ο πολέμαρχος στο ΣΕΡΝ και δεν θα γινόταν το πείραμα, έστω ότι εγώ τρελάθηκα και λέω χαζομάρες. Ό,τι ξέρετε για τον πολέμαρχο, το ξέρετε από μένα. Άρα αν εγώ λέω κάτι, το παίρνετε και το δέχεστε. Δεν το δέχεστε, τα αφήνετε. Αν πιστεύετε ότι ξαφνικά ο πολέμαρχος ήταν φυτεμένος μες στο μυαλό σας και απλά εγώ κλικάρισα την ιδέα, είναι σωστό αυτό που λέτε. Γιατί όπως λέει ο Πλάτων, η γνώση είναι ανάμνηση. Ωστόσο φίλοι μου, εγώ σας λέω, ο πολέμαρχος, έλεγα πάντοτε, είναι αυτός που ήταν οντυμένος στα μαύρα. Μην μπλέκεστε με το θέμα των νίντζα, μίντζα κτλ. Μία ολόμαυρη στολή, η οποία προφανώς βοηθάει στην κίνηση μέσα στο βράδυ που γίνονται οι επιχειρήσεις κτλ. Είναι αυτονόητο να υπάρχει. Το ότι φέρει τα σύμβολα είναι τετελεσμένο. Σας το λέω. Θέλετε το δέχεστε, θέλετε δεν το δέχεστε. Το αν κάποιος θέλει να φαντάζει τον πολέμαρχο ότι φοράει τη χλαμίδα, ξέρω εγώ, του Διός και έχει ξέρω κάτι, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Αν τον πολέμαρχο τον ξέρατε εσείς πριν το πω εγώ, σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να είναι. Αλλά τον πολέμαρχο τον μάθετε από μένα και ό,τι μαθαίνετε, το μαθαίνετε από μένα. Δείτε κανένας άλλος να πήγε για τον πολέμαρχο. Άμα είναι και κανένας άλλος, θα πάνε να μάθουμε τίποτα. Και όταν είχαν τη μεγάλη θυελώδη δράση του στο ΣΕΡΝ, εγώ το είπα τέλος του Αυγούστου και παρουσιάστηκαν τα πράγματα έτσι μέσα στον Οκτώβριο που δεν λειτουργήσε το εργαλείο του θανάτου. Τι λέει εκεί? Είπε τίποτα, πες τα δημοσταίνη, λένε μέσα στο YouTube. Ναι, έτσι λένε παιδιά. Και βέβαια, εγώ στους δύο YouTubeίστες που μιλάω τώρα, και βέβαια στον Ελλάς Ισχύρ, με όλη μου την αγάπη, YouTubeίστες είναι με στην καρδιά μου όλοι, και βεβαίως και εσύ, Ελλάς Ισχύρ. Απλά λέω, αυτό που λες, μπα, παρουσιάζεται έτσι. Να θυμίσω ότι οι λεγόμενοι νίντζα έχουν όλη τους την τεχνική, όλο τους τον πολεμικό τρόπο δράσης και τα λοιπά από το γένος Μπαχομέχ των Νεφελίμ και συγκεκριμένα από την κάστα την πολεμική των Μπαχομέχ, τους Μισναβάχ. Οι Μισναβάχ, αγαπητοί φίλοι, δίνονται ακριβώς με τον τρόπο που δίνονται αυτοί οι νίντζα και τα λοιπά. Όσο για τον πολέμαρχο του Θεού, όταν επιχειρεί και δρά σήμερα σε αυτόν τον πλανήτη, τι λέει εκεί, το χάραγμα που ξέρει σε κάρτα εκάμ πέστα. Τώρα θα το πούμε. Να πούμε πόσα νούμερα έχει η κάρτα η αυτή. Πόσα είπες? 11 νούμερα έχει. Δεν έχει καμία σχέση, αγαπητοί φίλοι, με τα τρία εξάρια, τον ΕΚΑΜ, ειδικός κωδικός αριθμός Μητρώου, που είναι 666, τα τρία εξάρια, το 666, που είναι 18 ψήφιο. 3618, και αυτό θα πω αργότερα, συγχωρήστε μισό λεπτό, να ολοκληρώσω προς τον φίλο μου, τον Ελλάς Ισχύρ. Ο πολέμαρχος του Θεού, όταν επιχειρεί, έτσι, και όταν κάνει πολέμους σε διάφορα μέρη, σε διάφορους κόσμους, ανάλογα τι φοράνε στον κόσμο και τι πανοπλίες φοράει, φοράει. Έτσι, τα σύμβολά του, το ντύσιμο του είναι πάντα μαύρο, τα μπαϊράκια του είναι μαύρα και το σύμβολο είναι το λάμδα και ο σταυρός. Και μάλιστα είναι αυτό που βλέπετε έξω από τις εκκλησίες, όλο το σύμβολο. Είναι το λάμδα και από πάνω ο σταυρός. Οι εκκλησίες έτσι είναι μπροστά και από πάνω ο σταυρός. Τι λέει εκεί πέρα? Αν κάποιος
Θέλω μερικοί να καταλάβουν το εξής. Δεν γνωρίζαμε από κάπου για τον πολέμαρχο και βγήκα εγώ να σας πω πως ντύνεται εδώ ή πως είναι ντυμένος ο πολέμαρχος, πως συνήθως επιχειρεί. Εγώ είπα για τον πολέμαρχο, δεν τον ήξερε κανένας ότι υπάρχει, όπως εγώ ο καημένος είπα ότι οι 12 λεγόμενοι θεοί του Ολύμπου είναι το γένος των Ελ από το οποίο καταγόμαστε και δεν ήταν 12, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες και μετά εκατομμύρια επί εκατομμυρίων. Αυτά τα πράγματα υπόθηκαν για πρώτη φορά από αυτήν την εκπομπή. Αν λοιπόν έχουμε πληροφόρηση και σας δίνω, και για τον πολέμαρχο ξαναλέω, δεν έχει κανένας. Απολύτως. Τι έγινε, Μιχάλη? Ο Ελλάς Ισχύρ επιμένει ότι έχει και δικές του πηγές και θέλει να μιλήσει. Έχει δικές του πηγές για τον πολέμαρχο. Να μας τη στείλει με email. Δεν ξέρω, να μιλήσουμε κάποια στιγμή, λέει. Πολύ ωραία. Αν έχει πράγματα που τα ξέρει ο Ελλάς Ισχύρ για τον πολέμαρχο, θα τα στείλει τώρα μέσα από το YouTube στο email να τα δούμε. Αν δεν θέλει να τα δούνε όλοι, στο chat μέσα, έτσι, στέλνεις και ένα κινητό, σου παίρνω κι εγώ ένα τηλέφωνο και μου λες τι θέλεις να πεις. Ο πολέμαρχος. Μόνο που εγώ έχω να πω κάτι, παιδιά, ακούστε, αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση, δεν θέλω να το δείτε εγωιστικά, αλλά εγώ σας λέω ότι κανείς μα κανείς δεν έχει καμία πληροφορία για τον πολέμαρχο του Θεού. Τέλος. Δεν έχει. Το βλέπετε εγωιστικό, το βλέπετε κουτό, ό,τι θέλετε πιστέψτε. Εγώ σας λέω, κανείς δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα. Από αυτά που λέμε εδώ πέρα, αν παραλληλίζει διάφορα πράγματα και λέει, α, εκεί πρέπει να ήταν δική του δράση, δεκτό, ναι. Δεκτό, ναι. Και αν θυμάστε, εσείς ήσασταν σε αυτή την εκπομπή που είχατε αρχίσει να λέτε για το σπαθί και εγώ σας έκοβα, έλεγα ποιο σπαθί, άστο σπαθί, άστο σπαθί. Καλά, ήταν να το βγάλω με τα 4-5-6, αλλά εδώ υπήρχε χύμαρος πληροφόρησης, αγαπητοί φίλοι, για το σπαθί και τον μαυροφορεμένο που πριν περίπου 1000 χρόνια σκότωσε όλους τους πειρατές με μια ξηραφιά, με αυτό το τάτσι, ξέρω εγώ, από εδώ μέχρι κάτω. Όλους τους πειρατές βρήκαν σκοτωμένους κτλ. Και το σπαθί θυλάσσεται και υπάρχει ανά τους αιώνας και λεπτομέρειες θα γράψουμε και ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ κατά καιρούς στο YouTube είδαμε διάφορα. Ο πολέμαρχος είναι ο Πούτιν. Άλλος, τι είχε πει ο άλλος? Ο πολέμαρχος είναι ο Καρατζαφέρης Σπέρμη. Έτσι, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Έτσι, ο πολέμαρχος είναι ο ένας, ο πολέμαρχος είναι ο άλλος. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πολέμαρχος, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ο πολέμαρχος, όταν δεν είναι σε αποστολή, δεν υπάρχει. Ο πολέμαρχος αποτελείται από πολλά τμήματα που είναι διασκορπισμένα σε διάφορους κόσμους. Όταν έρχεται η ώρα να δράσει κάπου, τότε όλοι μαζί συγκεντρώνονται σε ένα όλον το οποίο ενεργεί. Δεν είναι κάτι που γίνεται με τεχνολογίες ή μην ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέγεται ο πολέμαρχος του Θεού. Όποιος θέλει τα δέχεται, όποιος θέλει τα απορρίπτει. Είναι πολύ απλό αυτό που σας λέω. Δεν λέω τίποτα πολύπλοκο. Τι λέω, με το ζόρι θα δεχθεί κανείς ποιος είναι ο πολέμαρχος του Θεού? Σου στείλε email, δεν ξέρω να θυμάσαι. Αν το πήρες, αρχές Μαΐου θα πάω στο οπλοστάσιο του πολέμαρχου που λέγαμε. Α, λοιπόν, το οπλοστάσιο του πολέμαρχου δεν είναι στο Μαγαλάδο. Ένα από αυτά. Εκεί είναι το σπαθί. Το οπλοστάσιο του πολέμαρχου είναι στον Όλυμπο. Λοιπόν. Γιατί μου είχες πει να... Βεβαίως, ναι. Και είπαμε θα τραβήξεις από κοντά με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, πολύ καθαρά, τη λαδί, τα αυτά, τα ξέρω εγώ, όλα να τα δείξουμε στον κόσμο. Και βιντεάκι. Και βιντεάκι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Και κάποιες δηλώσεις, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα θέλαμε να φέρουμε κανένα σε δύσκολη θέση. Όχι, βέβαια. Διότι ο κάθε ιερέας εκεί πέρα, πρέπει να πει ό,τι του πουν και τα λοιπά, άστο. Απλά να έχουμε, μην πιέσουμε κανέναν. Όχι, όχι, καλά, δεν πιέζουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να είμαστε, να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε δυσκολία σε κανέναν. Και κάτι άλλο, έχω βρει μια ωραία φωτογραφία. Εικάζεται ότι είναι κάποιο πρόσωπο στο Ιράν. Δεν ξέρω τώρα, θέλω να το δεις, να μου πεις και εσύ τι γίνεται εκεί πέρα. Αν πατήσεις στο Google Face Like Mars in Iran, θα σου το βγάλει πρώτη αριστερά εικόνα επάνω. Πώς το είπες στο Google? Face Like Mars in Iran. Η πρώτη εικόνα αριστερά πάνω. Αχα, μάλιστα. Λέει μέσα ότι είναι το αντίστοιχο της γης, αντί για το Άρη, ας πούμε. Α, το αντίστοιχο. Τέτοια πρόσωπα πράγματι δείξαμε, έχει αρκετά, έχει και ένα στον Καναδά. Το πρόσωπο του Ινδιάνου, δεν ξέρω αν το είδες, πάνω από τα σύνορα Αμερικής Καναδά, το είχαμε δείξει τότε που ψάχναμε ένα βράδυ στο Google Earth να δούμε περίεργα πράγματα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πότε θα πας στο Μανταμάτο? Αρχές Μαΐου, δημοσταίνεις. Αρχές Μαΐου, με το καλό. Έχω πει κινητό μέσα, αλλά δεν ξέρω αν το πήρες το email. Όλα τάχω, όλα τάχω, δεν μιλάω. Όλα αυτά είναι απόλυτη χεμήθεια. Να είσαι γερός, Παναγιά μαζί σου.